μου την κυρία Νίνα Βλάχου, συνάδελφο δημοσιογράφο, αλλά και αντιδήμαρχο του Δήμου Κηφισιάς. Καλησπέρα και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε και δημότης μας. Ακριβώς. Και ακριβώς και το κανάλι εδώ είναι, Κηφισιά, είναι δημότης και το, και το κανάλι. Αλλά άλλο το κανάλι και άλλο το πρόσωπο. Λοιπόν, εμείς θα πούμε όμως και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι των Βορείων Προαστίων, γιατί πολλές φορές το όνομα και η φήμη ξεγελά. Βεβαίως. Και αυτό θα είναι κάτι που θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Συμφωνώ, γιατί πολλές φορές νομίζω έτσι το όνομα και η φήμη διαφέρουν πάρα πολύ από την πραγματικότητα και από ιστορίες που δεν διαφέρουν καθόλου με άλλους δήμους και άλλες περιοχές. Αρκεί να σας πω ότι πολλές φορές λένε, έλα τώρα Νίνα, τι ανάγκη έχετε εσείς εκεί πάνω στην Κηφισιά που έχετε τις ψηλές μάντρες με τα ψηλά τείχη, με τους πλουσίους, πλουσίους. Και δεν είναι. Πραγματικά είναι οξύμορο τελικά αυτό. Και δεν είναι τώρα, ανέκα δεν ήταν. Γιατί η πόλη, κάθε πόλη, είναι πολυσυλλεκτική. Δηλαδή έχει... Οι μεγάλες μάντρες, κυρία Βλάχου, κρύβουν μεγάλες ιστορίες πίσω τους και το ξέρετε πολύ καλά. Και δεν καλά. Είναι μόνο εδώ, υπάρχουν παντού. Βέβαια, έχουμε δει και πολλούς που από τα μεγάλα σπίτια και τις ψηλές μάντρες έχουν πάει σε πολύ ψηλότερες και έχουν περάσει το προάβλιο του Κορυδαλού και άλλα πολλά. Έτσι, είναι και αυτά και σίγουρα όμως θα συζητήσουμε και γι' αυτό, γιατί είστε ειδικός και γνώστης του θέματος αυτού. Πολύ ευχαριστώ. Τώρα όμως θα ξεκινήσουμε με κάτι άλλο που έχει να κάνει με τα Χριστούγεννα και επειδή είπαμε ότι τουλάχιστον αφού εμείς δεν έχουμε αυτή τη λάμψη των Χριστουγέννων που ζουν άλλες οικογένειες και δεν μιλάμε τώρα για όποια και όποια οικογένεια βγήκε, αλλά για την βασιλική, βασιλική οικογένεια της Αγγλίας. Όπου ο μικρός πρίγκιπας George Alexander Louis, όπως ονομάζεται, αυτό είναι το ολόκληρο το όνομά του. Νεογέννητος. Ναι, ακριβώς ο νεογέννητος. Νομίζω ότι έχει πολύ περισσότερα ονόματα. Γιατί τα κάνει λίγο. Έκανα σύντηση. Είναι Prince George Alexander Louis. Έτσι, μπράβο, αλλά το είπατε έτσι λίγο. Αν το είπα λίγο. Ο οποίος λοιπόν μικρός πρίγκιπας ετοιμάζεται να περάσει τα πρώτα Χριστούγεννα με την οικογένειά του στο παλάτι τους. Ο μπαμπάς Βίλιαμ, η μητέρα Κάθριν ή Κέιτ Μίντλετον, όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες, είναι και ο θείος Χάρι, η Queen Elizabeth και περνούν πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε τραπέζι, χριστουγεννιάτικα δέντρα. Ο Χάρι έχει ντυθεί και Άι Βασίλης. Ο Χάρι είναι αυτός. Ναι, ο Χάρι. Μες στην καλή χάρη. Μες στην καλή χαρά. Λοιπόν, όποιος το δει βέβαια, θα πιστέψει ότι είναι πραγματική οικογένεια. Δεν είναι όμως. Τι? Είναι σωσίες και είναι μια φωτογράφηση η οποία έχει κάνει η Alison Jackson και έχει βάλει ηθοποιούς που μιμούνται τη βασιλική οικογένεια και σου δείχνει πώς. Λοιπόν, και εγώ έπεσα στην παγίδα σου τώρα, έτσι. Και εγώ έπεσα στην παγίδα σου. Εγώ νόμιζα τώρα ότι θα μου παρουσιάσει όντως τις φωτογραφίες τις χριστουγεννιάτικες, γιατί έχουμε συνηθίσει, η αλήθεια είναι τέτοια. Στημένες φωτογραφίες Χριστουγέννων κτλ. Και το παλάτι, άλλωστε, δίνει οικογενειακές φωτογραφίες. Δεν δίνει με ένα μεγάλο αριθμό, αλλά δίνει φωτογραφίες. Ναι, γιατί θέλει να έχει λαϊκό προφίλ, θέλει να τους αγαπούν. Είναι και το εμπόριο στη μέση, κυρία Βλάχου. Καλά, όλα βέβαια παίζουν, τώρα το χαμηλό προφίλ με τέτοιου είδους. Λαϊκό, είπα. Ναι, λαϊκό. Το λαϊκό προφίλ με τέτοιου είδους φωτογραφίες δεν θα μπορούσε. Μόνο λαϊκό δεν είναι. Καλά, κοίταξε να δεις και εδώ μέσα που είμαστε αυτή τη στιγμή. Εγώ νομίζω ότι είμαι σαν ένα παλάτι. Έτσι. Βλέπω εδώ, υπέροχα λουλούδια. Μας αρέσει που βλέπετε το πλατό μας σαν παλάτι, κυρία Βλάχου. Και συγγνώμη, τα δέντρα μας είναι πολύ πιο. Πολύ καλύτερα από εκείνο. Και ήρθα σε παρόλο τηλέφωνο να σου δώσουμε συμβουλές. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι αυτό έγινε με κάποια έγκριση του παλατιού, Βίκη, δεν χρειάζεται επειδή είναι εικαστικό. Όχι, όχι, όχι. Συνήθως, ναι, συνηθίζεται. Είναι κάτι το οποίο έχει ξαναγίνει και σε προηγούμενες περιπτώσεις. Και κάτι παρόμοιο είχε γίνει και όταν περίμενα να γεννήσει η Κέιτ. Είχαν στηθεί έξω από το μευτήριο και όλοι νόμιζαν ότι ήταν ο Βίλιαμ με την Κέιτ. Και πήγαινε ο κόσμος να στήσει, ναι. Αλλά ήταν σωσίες, δεν φαίνεται, είναι καταπληκτική δουλειά. Πάντως είναι βολικό να έχεις σωσίες για διάφορα πράγματα. Μπορεί να τους χρειαστούν και για άλλες υποχρεώσεις κάποια στιγμή. Άμα βαριούνται να πάνε κάπου σε μια δεξίωση. Και ποιος ξέρει πόσες φορές το έχουν κάνει και δεν το έχουμε πάρει. Και δεν είναι εξάλλου καινούριο αυτό. Δεν ανακάλυψαν την περίτιδα δηλαδή αυτή. Πάντως, κυρία Βλάχου, αν έβλεπα σωσία δικό σας, θα καταλάβαινα ότι δεν είστε εσείς. Η δική μου σωσία, η μόνη που θα μπορούσες να δεις, ήταν η Faye Dunaway. Οπότε, έτσι, σωστά. Τώρα μιλάμε και τι θέλουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πάντως, τώρα, παλιά. Παλιά.
Πάντως φαίνεται να παίρνουν πολύ ωραία. Νομίζω ότι δεν συγκρίνεστε με καμία κυρία Βλάχου. Οπότε... τώρα τι να πούμε εμείς για εσάς. Όχι, όχι. Λοιπόν, αφήσουμε την υποτίθεται βασιλική οικογένεια και να πάμε τώρα στα δικά μας. Επειδή πάντα μας αρέσει να ξεκινάμε με τα ωραία, έτσι, για να ξεκινάμε με το θετικό. Πιο, και μετά να γυρνάμε στην ωραίο, πραγματικότητα και να πάμε τώρα στην... Μια είδηση που μας έρχεται από την Ήπειρο. Ακριβώς. Εγώ όμως θέλω να κάνω τώρα μια άλλη εισαγωγή πριν πάμε σε αυτό. Γιατί αυτό έχει να κάνει με μια συγκεκριμένη καταγγελία της πυροσβεστικής που θα μας πει σε λίγο εσύ το θέμα. Θέλω όμως να πω ότι πριν από την πυροσβεστική που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα που θα παρουσιάσουμε τώρα και στην Ήπειρο, ξεκινάει όμως από, από τα ίδια μας τα σπίτια που δεχόμαστε και το ξέρετε κι εσείς τηλεφωνήματα στην εκπομπή από κόσμο που... δεν έχει να βάλει το πετρέλαιο στο σπίτι. Το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης. Όπως του έχουν κόψει επίσης το ρεύμα, οπότε δεν μπορεί να ζεσταθεί ούτε με κάποιο άλλο τρόπο. Είναι ένας κρύος χειμώνας, όχι μόνο όσο αφορά την θερμοκρασία, αλλά είναι και λίγο κρύος όσο αφορά τις ψυχές μας και την ψυχολογία μας. Και αυτό τώρα το θέμα που θα παρουσιάσουμε είναι, ας πούμε, ένα κερασάκι από όλα αυτά τα κερασάκια τα πολλά που υπάρχουν. Έχει να κάνει όμως με μη δημόσια υπηρεσία, που δεν έχει να κάνει δηλαδή με την ιδιωτική μας, την προσωπική μας οικονομία. Και έχει να κάνει όμως με την ανθρώπινη ζωή, γιατί εδώ θέτει σε κίνδυνο η δημόσια υπηρεσία ή, εν πάση περιπτώσει, η υπηρεσία που στηρίζεται από το κράτος, παίζει με τις ζωές όλων μας και την ασφάλειά μας. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, ότι αυτή η είδηση όταν την προδιάβασα με άφησε παγάκι. Δεν το λέω τυχαία αυτή την έκφραση. Τα πυροσβεστικά οχήματα λοιπόν και οι πυροσβεστικοί σταθμοί σε ολόκληρη την περιφέρεια της Ηπείρου, μια περιφέρεια δύσκολη, εγώ έχω ζήσει εκεί πολλά χρόνια, με πολλές ιδιαιτερότητες, έχουν μείνει χωρίς πετρέλαιο. Στην καρδιά του χειμώνα. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι σε περίπτωση ανάγκης τα πυροσβεστικά οχήματα, αν χρειαστεί να επεμβούν, δεν θα μπορέσουν να επεμβούν ενδεχομένως, διότι δεν θα έχουν πετρέλαιο στις μηχανές τους για να κινηθούν. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ένα σπίτι πάρει φωτιά, αν γίνει ατροχαίο το ατύχημα και χρειάζεται απεγκλωβισμός, αν χρειαστεί να πάνε να κάνουν μια διάσωση, είναι ορεινή περιοχή, είναι τουριστική περιοχή. Εγώ έχοντας ζήσει εκεί τόσα χρόνια, έχω ζήσει άπειρες περιπτώσεις απεγκλωβισμού στα βουνά. Δεν θα μπορούν να πάνε να σώσουν τους ανθρώπους. Αυτή η είδηση πότε βγήκε τώρα? Είναι μια καταγγελία την οποία την έκανε η Ένωση Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος της Περιφέρειας Ηπείρου με επιστολή καταγγελία προς τον Υπουργό, τον κύριο Δένδια. Και ότι δεν θα μπορούν να επέμβουν. Ότι εσείς το έχετε πρόβλημα. Τσεκάρει δημοσιογραφικά, γιατί τώρα με πιάσει το δημοσιογραφικό μου. Ναι, η επιστολή είναι καλά. Η επιστολή, εντάξει, εγώ μπορώ να σου στείλω μια επιστολή και να σου λέω δεν έχω να φάω. Και στην άλλη σπίτι μου και να με δεις να τριγευματίζω. Και προφανώς για να κινηθεί να πω... το σωματείο εγώ... και έχουμε και τον... Μα το σωματείο το σέβομαι απόλυτα και ειδικά τους συνδικαλιστές τους σέβομαι απόλυτα, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Πλην όμως είναι τσεκαρισμένο. Λοιπόν, αυτή την ερώτηση, κυρία Βλάχου, μπορεί να την κάνετε τώρα στον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Ηπείρου και πυρονόμο ασφαλώς, τον κύριο Ζώη Μαριέλη. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Έχω εδώ κοντά μου την κυρία Νίνα Βλάχου, η οποία νομίζω έτσι πρώτη-πρώτη θα ήθελε να σας θέσει ένα ερώτημα όσο αφορά την εγκυρότητα αυτής της επιστολής ή της καταγγελίας, εν πάση περιπτώσει, προς τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης. Δεν αμφισβητώ την εγκυρότητα. Ναι. Αλλά λέω... Καλησπέρα, κυρία Βλάχου. Καλησπέρα, τι κάνετε. Χρόνια πολλά, έτσι, σαν προήμιο. θα ήθελα να ρωτήσω, εφόσον εστάλει η επιστολή, πήρατε απάντηση ή μήπως βρισκόμαστε στο σημείο που έχετε πάρει την απάντηση και εμείς απλώς το συζητούμε σαν ακόμη αίτημα που δεν έχει γίνει? Ή μήπως έγινε? Δηλαδή, όταν είδαν αυτή την αδυναμία που έχετε για να επέμβετε σε οποιαδήποτε επίγουσα κατάσταση και μάλιστα σε μια περιοχή που είναι απομακρυσμένη, αυτοί οι οποίοι έλαβαν οι παραλήπτες το αίτημά σας απήντησαν, απάντησαν? Αυτό θέλω να ρωτήσω. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ωραία. Η επιστολή και η καταγγελία για να βγει από εμάς σημαίνει ότι κάπου έχει δυνατή βάση. Βεβαίως. Δεν θα βγαίναμε να καταγγείλουμε κάτι τέτοιο και ειδικά να το ανακοινώσουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης χωρίς να υφίσταται. Αναμφισβήτητα. Μισό λεπτό. Γιατί πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι που υπογράφουμε κάτω το χαρτί δεν είναι χαρτί ανώνυμο, είναι επώνυμο. Είμαι ο πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας το υπογράφουμε με απόφαση όλου του ΔΣ. Και ανακοινώνουμε αυτό το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα δεν είναι όμως τωρινό. Αυτό το πρόβλημα είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλά πλέον έχουμε φτάσει σε οριακό σημείο.
Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα στην υπηρεσία που υπήρετε. Εξηγήστε μας λίγο, κύριε Μαργέλη, αυτό τι σημαίνει ως προς τη λειτουργία των πυροσβεστικών οχημάτων? Είναι on and off, δηλαδή, μία έχουν, μία δεν έχουν? Όχι. Πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε κάτι και να το γνωρίζει ο κόσμος. Δεν έχουμε μείνει, δηλαδή δεν μας δόθηκε κάποιο συμβάν να ξεκινήσει όχημα από κάποια υπηρεσία της Ηπείρου ή από άλλη υπηρεσία της Ελλάδος, να ξεκινήσει να πάει να επέμβει και να μείνει από καύσιμο. Αυτό δεν έχει γίνει. Να το ξεκαθαρίσουμε. Είμαστε σε οριακά αποθέματα στις υπηρεσίες μας. Δηλαδή, εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα. Στην υπηρεσία μου έχουμε 600 λίτρα καύσιμο απόθεμα, συν ό,τι έχουν τα 8 αυτοκίνητα που έχουμε μέσα στο ρεζερβουάρ. Αυτό τώρα όμως τι σημαίνει για κάτι που θα μπορούσε να ήταν ένα επίγον περιστατικό και θα έπρεπε να βγουν όλα τα οχήματα στον δρόμο και να κάνουν και μια πιο μακρινή απόσταση? Εξηγήστε μας λίγο πρακτικά τι σημαίνει. Αυτό θέλω να σας εξηγήσω λίγο γιατί βγήκε αυτή η επιστολή. Τα οχήματα αυτή τη στιγμή είναι έτοιμα να πάνε οπουδήποτε χρειαστούν. Είναι έτοιμα, μπορούν να προσφέρουν εργασία 2 και 3 ημέρες με το πετρέλαιο που έχουμε, έχουμε εμείς, και μπορούν να μας συνδράμουν και οι άλλες υπηρεσίες, οι όμορες. Οι όμορες. Αυτό ήθελα να πω, ότι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, από ό,τι ξέρω και από εμάς, όταν συμβεί το οτιδήποτε ομιγέννητο, δεν έχει συμβεί κάτι το τραγικό, οι όμοροι δήμοι, οι όμορες επαρχίες, αμέσως έρχονται και δημιουργούν μια αρρωγή σε όλη αυτή την ιστορία. Ωραία. Να σας θα εξηγήσω λίγο για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος, γιατί διαβάζω μια επιστολή. Ο καθένας μπορεί να την διερμηνεύσει και να την τυπώσει όπως θέλει. Εμείς, ένα απλό συμβάν, γιατί η υπηρεσία της Πρέβεζας που υπηρετώ καλύπτει πολύ μεγάλο κομμάτι. Αν φύγω από την Πρέβεζα να πάω σε ένα χωριό 30 χιλιόμετρα μακριά από την Πρέβεζα, πηγαίνοντας μόνο και γυρνώντας και με μία ώρα εργασίας, θα έχει κάψει το κάθε αυτοκίνητο γύρω στα 30 με 40 λίτρα πετρέλαιο. Το εύρος των συμβάντων στην υπηρεσία μας δεν το γνωρίζει κανένας. Μπορεί να έχουμε από ένα συμβάν την ημέρα, κανένα συμβάν την ημέρα, μπορεί να έχουμε και 10 συμβάντων. Ωραία, να το πάρουμε τότε διαφορετικά. Το αποθεματικό που έχουν, τι θα γίνει? Έχουν αυτό το αποθεματικό. Όχι μόνο αυτό. Αμέσως. Κανονικά, σε άλλες χρονιές, κύριε Μαργέλη, σε άλλες χρονιές, το απόθεμα που θα έπρεπε να έχετε εσείς, πόσο μεγάλο θα έπρεπε να είναι? Να το ξεκινήσουμε ανάποδα για να δούμε τη διαφορά. Να το ξεκινήσουμε ανάποδα. Οι δεξαμενές ειδικεύες μας, σαν υπηρεσία, χωράν 9 τόνους πετρέλαιο. Μάλιστα. Και έχετε 600 λίτρα, είπατε? Έχουμε 600 λίτρα συν τα καύσιμα που υπάρχουν στο ρεζερβουάρ. Ωραία, οπότε από εκεί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά. Τις προηγούμενες χρονιές ήταν γεμάτα τα αποθέματα αυτά των 9 τόνων? Δεν, πριν προ-κρίσεως, να το πω έτσι, ναι, υπήρχε, οι δεξαμενές ήταν γεμάτες. Μετά την κρίση πέσαμε κάπου στη μέση, που για μας ήταν ασφαλές σημείο, γιατί όταν φτάνει σε κάποιο όριο, η διοίκηση στέλνει έγγραφα, ζητάει πετρέλαιο και έρχονταν. Το θέμα τώρα έχει γίνει και κολυσιεργεί, γιατί τα πετρέλαια τα παίρνουμε από τις αποθήκες του στρατού. Εκεί υπάρχει όλο το πρόβλημα της γραφειοκρατίας. Εκεί έχουμε κολλήσει. Σε αυτά τα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Που τελικά στην Ελλάδα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν πρόκειται να εξελιχθούν ποτέ. Μάλιστα. Απάντηση έχετε πάρει επίσημη από το Υπουργείο? Επίσημη από το Υπουργείο δεν έχουμε πάρει. Γνωρίζουμε όμως ότι έχουν ξεκινήσει διαδικασίες ανεφοδιασμού όλων των υπηρεσιών, όχι μόνο στην Ήπειρο. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό. Απλά ήμασταν το πρώτο σωματείο που το έβγαλε. Κατάλαβα. Ήμασταν οι πρώτοι που δεν μπορούσαμε άλλο. Και σίγουρα νομίζω ότι εδώ τίθεται και ένα θέμα ευθυνών. Δηλαδή, εσείς οφείλετε, από τη στιγμή που βλέπετε ότι τα αποθέματα δεν επαρκούν, πρέπει να βαρέσετε το καμπανάκι, να δώσετε λοιπόν το σήμα προς το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, για να έχει το νου του, ώστε αν ομιγέννητο συμβεί κάτι, εσείς πρέπει να είστε, ας πούμε, και καλυμμένος ότι ειδοποιήσατε τουλάχιστον και ότι η ευθύνη είναι πλέον αλλού. Βέβαια, το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο αυτό και να θρυνήσουμε από υλικές ζημιές μέχρι και ανθρώπινες ζωές. Είναι 600 λίτρα για μια τόσο μεγάλη περιφέρεια. Να σας πω λίγο κάτι. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εδώ με τις θερμοκρασίες υπό το μηδέν που επικρατούν αυτή την περίοδο στην περιοχή μας, τα αυτοκίνητα κάθε 3 ώρες, οι συνάδελφοί μου, κατεβαίνουμε κάτω και τα βάζουμε μπροστά και δουλεύουν μισή ώρα. Στατιστικά, το αυτοκίνητο μισή ώρα δουλεύοντας και 2 λίτρα πετρέλαιο. Στην ουσία και παραπάνω, αλλά στατιστικά θα σας πω 2 λίτρα. Στα 10 αυτοκίνητα έχουμε 20 λίτρα. Στις 5 φορές που θα πάρει, είναι 100 λίτρα.
Άρα, με μηδέν συμβάντα την ημέρα, έχουμε κατανάλωση 100 λίτρων. Δεν μας το λέτε από την αρχή ότι για μια εβδομάδα ακόμα έχετε πετρέλαιο να τελειώνουμε. Αυτό, τώρα νομίζω καταλάβουμε. Μέσα στη βδομάδα θα έρθει. Εγώ προσπάθησα να τα πάρω τα πράγματα από την αρχή. Τώρα το καταλάβαμε, κύριε Μαργέλη, γιατί 600 λίτρα... Να σας πω κάτι, για κάποιους να ακούγεται και... Επειδή εγώ εργάστηκα σαν ανταποκρίτρια εκεί πέρα πολλά χρόνια, την περίοδο της κρίσης... Και εγώ είμαι από μέρη, από τη Λευκάδα είμαι η μισή μου καταγωγή. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα κινητοποιηθούν και θα πάρουν το μερίδιο της ευθύνης του κύριε Μαργέλη. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά και εκτιμούν στην Ήπειρο. Μα το ίδιο πρόβλημα είχε και η αστυνομία. Τέλος πάντων, άσχετο. Εντάξει, όλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ έγινε η παρέλαση και δεν είχαμε πετρέλαιο. Έγινε με χορηγία. Μπορούμε όμως αν δεν έχουμε πετρέλαιο, ακόμα και ένα στοιχειότητα. Έγινε με χορηγία. Μπράβο στη χορηγία. Για πάμε τώρα στο Δήμο Κηφισιάς, κυρία Βλάχου. Πετρέλαιο έχετε. Είστε εξοπλισμένοι, τα κοιτά όλα. Πείτε μου κάτι, πόσα σπίτια θα μείνουν κρύα στο Δήμο της Κηφισιάς, εσείς που γνωρίζετε περίπου πάνω κάτω την εικόνα, γιατί από ό,τι λένε οι δικές μου οι πληροφορίες είναι ότι πολλά σπίτια δεν θα εφοδιαστούν με πετρέλαιο φέτος το χειμώνα. Βεβαίως πολλά, όχι μόνο στην Κηφισιάς, όλες τις πόλεις. Όλα, εσείς τώρα για την Κηφισιά. Βεβαίως και για την Κηφισιά θα σας πω. Και εμείς, αν θέλετε, κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη οικονομία. Εμείς έχουμε μάλιστα φυσικό αέριο και θα σας πω ότι. Και δεν με ενδιαφέρει, είναι πλάνη το ότι είναι το όσο πιο φθηνό. Είναι πάρα πολύ μικρές οι διαφορές. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα μένω, για να ξεκαθαρίσω το θέμα, και έτσι δεν το επέλεξα εγώ. Βρήκαμε φυσικό αέριο λοιπόν. Και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, μέχρι που θα σας πω και το εξής. Πολλές φορές και για πλάκα, αν θέλετε, έρχονται mm-hmm. φίλοι και κυκλοφορούμε με κουβέρτες. Και τι έγινε, δηλαδή, βάζουμε, ξέρετε, αυτά τα φλουρ. Λοιπόν, εγώ και γελάμε. Τώρα... Έχουμε τζάκι, ναι. Τα περισσότερα σπίτια στην Κηφισιά έχουν τζάκι, ευτυχώς. Έτσι είναι. Μικρά, φτωχά, πιο φτωχά, πιο πλούσια, πιο... Τα περισσότερα έχουν. Ανάβουν το τζάκι, ο κόσμος έχει βρει λύσεις. Υπάρχουν κάτι καινούργια συστήματα με κάποιες σόμπες, οι οποίες καίνε πάρα πολύ λίγο. Εντάξει, είναι πολύ φυσικό. Η κρίση είναι γενική και είναι μεγάλη και αφορά όλους. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι μόνο ότι είναι η πιο... φτωχή ή πιο... Η μεσαία τάξη κοντεύει να εξαφανιστεί, το ξέρουμε όλοι αυτό. Να ρωτήσω Άξι. Κάτι τώρα, πέρα από το πετρέλαιο και το ζεστό σπίτι ή το τζάκι ή δεν ξέρω εγώ τι, αυτό που έχει αναδειχθεί και από το zoomla.gr ως είδηση είναι τα συσίτια στο Δήμο της Κηφισιάς. Ναι. Με πολίτες των βορείων προαστίων που για κάποιους που το διαβάζουν, λένε, μα τι γίνεται, γιατί διαφορετική εικόνα φαίνεται. Και νομίζω ότι είναι 200 μερίδες που μοιράζεται τη μέρα. Υπάρχει μια υπηρεσία του Δήμου, η οποία είναι η πρόνοια, το κέκυπο το λεγόμενο. Mm-hmm. Ανήκει στο Δήμο. Δεν είναι ξεχωριστή, δεν είναι νομικό πρόσωπο. Ανήκει στο Δήμο. Υπάρχουν πράγματι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Υπάρχει όμως και η Μητρόπολη, η οποία κάθε μέρα μοιράζει μερίδες φαγητού σε τρεις ενορίες. Και στην Ερυθρέα και στην Κηφισιά, δεν θα πω στην Μεγάλη βέβαια, και σε άλλα σημεία, δηλαδή την κάτω μεριά, την πάνω μεριά, υπάρχουν και μοιράζονται κάποιες μερίδες. Διότι πράγματι οι άνθρωποι έχουν προβλήματα. Αλλά μην πάμε στις υπερβολές. Όχι, αλλά εγώ υπερβολές. Να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί να σας υπάρχουν και υπερβολές που με ενοχλούν πάρα πολύ. Όχι, να μην πάμε στην υπερβολή. Δηλαδή, να πάμε διάβασα στην κάπου, διάβασα κάπου ότι ένας γιατρός σε μία εφημερίδα, πολύ μεγάλη και πολύ έγκυρη, ότι ένας γιατρός του πηγαίνουν το συσίτιο, γιατί είναι ο γιατρός, ο συγκεκριμένος, επειδή εγώ μπορώ να γνωρίζω, είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος ηλικία άνθρωπος, ο οποίος έχει άνοια και θα έπρεπε λογικά να βρίσκεται σε ένα ίδρυμα και αυτό θα έπρεπε να φροντίσουν οι δικοί του και όχι να του πηγαίνουμε εμείς μια μερίδα. Αυτές είναι ειδικές περιπτώσεις. Είναι υπερβολές. Πάντως, εγώ αυτό που θέλω. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Και εμείς τώρα τις γιορτές. Άστε με να σας το πω αυτό, Κιμ. Και εμείς τώρα τις γιορτές, ειδικά εκεί που είναι οι εργατικές πολυκατοικίες στην Κηφισιά, κάτω από την οδό, ξέρετε, Μαρίνου Αντίπα, υπάρχει πράγματι φτώχεια. Και δεν υπάρχει τώρα, υπήρχε ανέκαθεν. Εκεί μένουν άνθρωποι που έχουν έρθει από τον Εύρο, άνθρωποι του Μόχθου που δουλεύουν. Εμείς εκεί, φέτος ας πούμε, τώρα, όπως και το κάνω πολλά χρόνια εγώ ως αντιδήμαρχος δημοτικής διακυβέρνησης και αλληλεγγύης, αλλά και πριν που ήμουν ασκέτη πολιτών αντιδήμαρχος, μαζεύουμε και μας δίνουν σύλλογοι, όπως είναι το Ελπίδα. Τώρα θα δώσουμε στις γιορτές 200 μεγάλα πακέτα με ξηρά φαγητά, δηλαδή τα οποία θα μείνουν, όπως είναι λάδι, διαρκείες λάδι, ζάχαρη, ρύζια, ακόμα και τσουρέκια και όλα αυτά. Και κάτι επίσης το Ελπίδα μας δίνει. Και κάτι για να πάρουν και λίγο κρέας όλοι εγώ αυτοί οι άνθρωποι. Θέλω να μου ο κρίκος ζωής, άλλος σύλλογος.
Καταλαβαίνω ότι έχετε κάνει μια μεγάλη κινητοποίηση. Υπάρχει και φτώχεια πράγματι. Αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά... Πείτε μου όμως κάτι, δεν υπάρχουν περιπτώσεις, γιατί αυτό ξέρω εγώ ως πληροφορίες. Εγώ ξέρω για σπίτια επιχειρηματιών που έχουν κλειδωμένες τις αντίκες αυτοκίνητα, τα πανάκριβα αυτοκίνητα μέσα στον γκαράζ. Και ο Δήμος τους πηγαίνει το φαγητό στο σπίτι επειδή ντρέπονται να πάνε στο συσίτιο. Αν μου επιτρέπετε, εγώ αυτό ως αντιδήμαρχος αλληλεγγύης δεν το έχω δει. Ίσως είναι κάτι υπερβολικό. Αν είναι κάτι τόσο πολύ μυστικό που εγώ δεν το ξέρω, μου φαίνεται περίεργο να μην το ξέρω. Αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή υπάρχουν νεόπτωχοι. Έρχονται στο γραφείο μου άνθρωποι, οι οποίοι έχουν μεγάλα και ωραία σπίτια και λένε, τι να κάνουμε, οι γονείς μας μας άφησαν αυτό το σπίτι. Και είναι ένα μεγάλο σπίτι. Και εγώ δεν μπορώ να πληρώσω. Δεν μπορώ να πληρώσω όμως το ΕΤΙΔΕ, δεν μπορώ να πληρώσω όλα αυτά τα πράγματα. Και κλαίνε και προσπαθούμε και με τη ΔΕΗ παίρνουμε τηλέφωνο και τους κάνουμε διακανονισμό. Και εμείς κάνουμε διακανονισμό οι ίδιοι. Έτσι είναι τώρα τα πράγματα. Δεν ντρέπεται κανείς για τίποτα. Διότι δεν σημαίνει ότι έχασαν την αξιοπρέπειά τους. Οι άνθρωποι ίσα-ίσα είναι πολύ αξιοπρεπείς και παραδέχονται ορισμένα πράγματα. Ποιοι είναι αυτοί που συζητίζονται από το συσίτιο του Δήμου Κηφισιάς? Δηλαδή. Όχι όνομα. Όχι όνομα. Τι άνθρωποι είναι? Είναι άνθρωποι. Πτωχοί, είναι... Υπάρχουν ακριβώς. Είναι άνθρωποι που είναι εγνωσμένα πτωχοί και άποροι και αυτοί θα πρέπει να είναι γύρω στους 250 άποροι, άνεργοι, άνθρωποι πολυτεκνοί, οι οποίοι είναι άνεργοι, γιατί είναι πάρα πολύ. Η ανεργία, είδατε σε τι ποσοστά βρίσκεται. Κόκκινο. Αυτή λοιπόν. Κόκκινο, κόκκινο και πάρα πολύ κόκκινο. Δηλαδή, κατά κόκκινο θα λέγαμε. Πιο κόκκινο και από το ποτήρι. Όπου. Και είναι και νεόπτωχοι, πράγματι, οι οποίοι θέλουν να τους στείλουμε κάποια μερίδα φαγητού. Εντάξει, τι να κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε. Δεν είναι κάτι κακό, αλλά θεωρώ ότι... Μα δεν είναι κάτι κακό. Απλά θεωρώ... εγώ θέλω να μας πείτε εσείς και να μας μεταφέρετε το κλίμα ότι αυτός που καμιά φορά βγαίνει προς τα έξω, ότι σε κάποιους δήμους δεν υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν. Εγώ το έλεγα ανέκαθεν. Από το 6 που εκλέγομαι, παρατήρησα, γιατί μου λέγανε αυτό που σου λέω. Έλα, Νίνα, τώρα κάνε μας τη χάρη που θα μας πεις για την. Και όμως η Κηφισιά έχει και ανθρώπους πολύ φτωχούς. Μα έχει, τους είχε πάντα. Δεν είναι τώρα, είναι μια πόλη αντιθέσεων. Από εκεί θα δεις τη μεγάλη, όπως λέμε, την ψηλή μάντρα και θα δεις και ένα χαμόσπιτο. Τώρα πρόσφατα, σε μια οδό κάτω, βρήκαμε, μας βοήθησε, όπως σας είπα για το Ελπίδα, για την κυρία Βαρδινογιάννη, ο Μήλος Λάτση. Και οι άνθρωποι, όταν έβρεχε, η στέγη δεν κρατούσε τίποτα. Γινόντουσαν μουσκεμα, με ομπρέλες ήταν στο σπίτι. Και μας βοήθησαν και τους φτιάξαμε τη στέγη. Όποιος προστρέχει σε εμάς, υπάρχει φτώχεια. Πώς να σας το πω, δεν είναι τωρινό, αλλά υπάρχουν και νεόπτωχοι. Οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν αυτό που σας λέω και δέχονται και μία μερίδα. Μπορεί να φαγητό. Μένουν στα μεγάλα σπίτια, σε αλλά μεγάλο να σπίτι να και πληρώσουν... να δεχθούν. Ακριβώς. Και να μην μπορούν να πληρώσουν τη ΔΕΗ και να μην μπορούν να βάλουν το πετρέλαιο, όπως λέτε, ή το φυσικό αέριο. Είναι γενικό. Εγώ δεν θέλω την Κηφισιά να την αφορήσω και να πω, κοιτάξτε τι έγινε στην Κηφισιά. Γιατί προηγουμένως λέγαμε και για το. Την εστίαση, τα καταστήματα της εστίασης. Πράγματι, η Κηφισιά ξαφνικά άδειασε από τις λεγόμενες πολυτελείας μπουτίκ με τις φίρμες και αντικαταστάθηκαν αυτά τα καταστήματα με υγειονομικού ενδιαφέροντος. Γιατί? Γιατί λες ότι, εν πάση περιπτώσει, σου λέει μπουτίκ σουβλάκι, ξέρω εγώ. Ή, ναι, σουβλακερί. Το μπουτίκ υπάρχει πάντως. Το μπουτίκ υπάρχει. Και το σουβλάκι, σάντα έγινε τη νύχτα σουβλάκι. Το σουβλάκι, ακριβώς. Και το σουβλάκι είναι νοστιμότατο και έχει ένα ευρώ. Ο άλλος, λοιπόν, προκειμένου να πάει να φάει έξω κάπου. Να σας πω κάτι. Πιο καλά ευχαριστίες το τυλιχτό το σουβλάκι. Φυσικά και το δέχομαι. Να σας πω κάτι. Τώρα διοργανώνεται όμως και μια ημερίδα για τα ζώα, για τα αδέσποτα. Α, βέβαια, βέβαια. Μέσα στις αρμοδιότητες μου υπάρχει και αυτή που έχει να κάνει με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Όταν στην αρχή ασχολήθηκα, σκέφτηκα τι είναι αυτό τώρα. Κι όμως είδα και πιστέψτε με ότι στο γραφείο μου έρχονται. Από τους 20 ανθρώπους που θα έρχονται την ημέρα, διότι δέχομαι πολύ κόσμο, δεδομένου ότι ο Δήμαρχος δεν μπορεί να τους δει κι όλους και κάνω αυτό το πράγμα σαν αντιδήμαρχος πολιτών, οι περισσότεροι έρχονται για να μιλήσουν για τα αδέσποτα ή γιατί ένα είναι άρρωστο εκεί, ή γιατί, δηλαδή περισσότερο ενδιαφέρονται για την τύχη τους, παρά, γιατί έχουμε βέβαια και τηλεφωνήματα, αλλά άντε μαζέψτε τα, διότι θα μας δαγκώσουν, θα μας φάνε. Πρέπει να καταλάβουμε. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά τα ζώα, τα αδέσποτα, είναι αδέσποτα λόγω ημών.
Εμείς φταίμε που είναι αδέσποτα. Τα έχουν αφήσει οι ιδιοκτήτες τους, δηλαδή. Ακριβώς, τα έχουν αφήσει στη μοίρα τους. Και αυτό είναι και ένα θέμα εν ώψη Χριστουγέννων και γιορτών. Ναι, γιατί πάντα δυστυχώς πριν από το καλοκαίρι και πριν από τις γιορτές και διακοπές και γενικά. Παρατηρείται το φαινόμενο να αφήνουν κάποιοι τα ζώα τους. Εν πάση περιπτώσει, εμείς το έχουμε ωρεοποιήσει λίγο το θέμα και δεν λέμε τα αδέσποτα, λέμε να βοηθήσουμε, όπως βλέπετε και εδώ είναι το ενδιαφέρον της τοπικής αυτοδιοίκησης για τα ζώα της γειτονιάς μας. Και έχω και τέτοιο παράδειγμα και στη δική μου γειτονιά, αν θέλετε, όπου υπάρχει ένα σκυλάκι και λέγεται Μπίλι. Είναι μεγάλος, είναι 8 χρονών. Με παίρνει λοιπόν μια κυρία μια μέρα τηλέφωνο και μου λέει: «Κυρία Βλάχου, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, ο Μπίλι είναι άρρωστος, τον έχουμε όλοι εδώ και τον αγαπάμε και ξαφνικά δεν μπορεί». Εμείς είμαστε συμβεβλημένοι ως Δήμος με το Δικεπάς, που είναι ένας μεγάλος περιβαλλοντικός σύνδεσμος και που αυτός αναλαμβάνει και έρχεται, ας πούμε, 2-3 φορές την εβδομάδα, κανονίζουμε το αυτοκίνητο, παίρνει τα ζώα τα οποία έχουμε υποδείξει, τα πηγαίνει στις εγκαταστάσεις του, οι οποίες είναι καταπληκτικές, θα έλεγα, για το θέμα, κάπου εκεί προς το Σχιστό. Υπάρχει ομάδα γιατρών, τα χειρουργεί, τα εμβολιάζει, τους βάζει τσιπ, τα κάνει αυτός καινούργια. Είναι σημαντικό αυτό και για τη δημόσια υγεία. Μα βασικά αυτό. Να πούμε πότε είναι η μερίδα, είναι 19 Δεκεμβρίου. Και πώς μπορεί να έρθει κάποιος σε επαφή με εσάς. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με εσάς, αν θέλει να βοηθήσει, να συνεισφέρει. Δεν θα συνεισφέρει κάτι στην ημερίδα. Στην ημερίδα θα ακούσει 25 ανθρώπους, οι οποίοι είναι οι δήμονες, είναι διαδημοτικοί. Έχω καταφέρει και έχω ευαισθητοποιήσει και 8 αντιδημάρχους από όμορους δήμους, από Αγία Παρασκευή, από Χαλάνδρια, από Μαρούση, από Διόνυσο. Και θα έρθουν και αυτοί να μιλήσουν, που είναι αρμόδιοι πάνω στο αντικείμενο, αλλά και άλλοι άνθρωποι, όπως είναι ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, άνθρωποι οι οποίοι έχουν να κάνουν με την υγεία, δηλαδή διευθυντές υγείας, άνθρωποι οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, θα δώσουν να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι να ζούμε με αυτά τα ζώα της γειτονιάς μας, γιατί και το περιβάλλον μας πρέπει να τα έχει, είναι και αυτά ζωές, και επιτέλους πρέπει και εμείς να είμαστε συνειδητά κοντά τους. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι πήραν τον Μπίλι, τον φτιάξαμε, τον κάναμε καινούριο, του κάναμε τις θεραπείες που είχε και ξαφνικά ο Μπίλι είναι πάλι στη γειτονιά, γυρίζει από εδώ, γυρίζει από εκεί, τρέχει και πάει και κοιμάται σε ένα οικόπεδο. Ο Μπίλι έγινε Βασίλειος. Ναι. Πραγματικά. Γι' αυτό λέω ότι κάθε γειτονιά μπορεί να έχει το σκύλο της. Και δεν χρειάζεται να τα πετάμε τα σκυλιά σαν να είναι κουρέλια. Και αυτό νομίζω είναι και ένα ωραίο μήνυμα έτσι τώρα εν ώψη των γιορτών. Μα νομίζω ναι, και ευτυχώς. Ότι άμα δεν θέλετε το σκυλάκι αυτό, τουλάχιστον πηγαίνετε το κάπου να μην βρεθεί στον δρόμο. Κάπου που το θέλουν. Κάπου που το θέλουν. Ευτυχώς υπάρχουν πολλοί ζωόφιλοι. Και ευτυχώς υπάρχουν πολλοί ζωόφιλοι και ο κόσμος είναι πολύ ευαίσθητος. Αυτό μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή πόσο αγαπάνε αυτές τις ψυχούλες. Και νομίζω ότι γενικά σε αυτό τώρα έχει να κάνει ότι, και έχει να κάνει και με τα ζώα και με τους ανθρώπους, ότι αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν, να μην το κάνεις εσύ. Βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα. Παρακαλώ, κοντά μας. Ευχαριστώ. Καλές και γιορτές. Σας περιμένω 19 Δεκεμβρίου στο Εκάλι Κλαμπ και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία του. Όπως ευχαριστούμε και τους χορηγούς μας, οι οποίοι είναι αρκετοί. Είναι τρεις νομίζω. Είναι το Αντωνίας, το Pet City. Επίσης απ' έξω θα σας υποδέχονται αν έρθετε και είναι και το. Πώς λέγεται αυτό, AB. Ναι. Επίσης θα σας υποδέχονται και μικρά σκυλάκια αδέσποτα. Ωραία. Εκεί που θα τα έχουμε αδέσποτα. Δηλαδή. Όχι, όχι, απλώς θα σας υποδέχονται γιατί είναι μία μέρα για αυτά. Ωραία. 19 του μήνα, ημέρα Πέμπτη. Ήσασταν κοντά μας. Καλές γιορτές, να είστε καλά. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.